ποια λόγια να βρει κανείς μετά από τέτοια εμπειρία, τέτοια ομορφιά, τέτοια μουσική, τέτοια τραγούδια για να προσχωρήσει. Δεν έχω λόγια. Απλώς θέλω να πω ότι πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε τον πολιτισμό μας. Πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε τη γλώσσα μας. Είναι πράγματι αυτοί που γράφουν την ιστορία, αγαπητοί μου, και τα παιδιά μας και όλοι μας, δεν είναι αυτοί που τους παίρνει το ποτάμι. Αυτοί που γράφουν την ιστορία είναι αυτοί που πάνε κόντρα στο ποτάμι. Αυτοί που κρατάνε την ταυτότητά τους. Οι λίγοι, εμείς. Λοιπόν, εδώ στην όμορφη χώρα της Αμερικής, όπου τουλάχιστον το 30 με 35% μιλάει μια ξένη γλώσσα, τη μητρική του γλώσσα, εμείς οι Έλληνες δεν θα ντραπούμε να κρατήσουμε τη γλώσσα μας. Δεν θα κουραστούμε να πηγαίνουμε τα παιδιά μας στο ελληνικό σχολείο. Τα παιδιά μας δεν θα κουραστούν να πηγαίνουν στο απογευματινό για να μιλήσουν ελληνικά. Δεν θα ξεχάσουμε την ιστορία μας, γιατί οι λίγοι γράφουν την ιστορία και η ιστορία η ελληνική είναι γι' αυτό λαμπρή και είμαστε όλοι υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες, που γράφουμε αυτή την ιστορία, που έχουμε αυτή την ιστορία πίσω μας, αλλά και το μέλλον το οποίο διαγράφεται λαμπρό, άμα κρίνω από τα λαμπρά παιδιά που οι γονείς, θέλω να πω και δύο λόγια για τους γονείς που το πιάσανε να φέρνουν, να πηγαίνουν, φέρνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, στις πρόβες, όλα αυτά, να συγχαρώ και τους γονείς, αλλά και τα παιδάκια μας τα υπέροχα, τα οποία μας έκανε όλους υπερήφανους. Χριστός Ανέστη και συγχαρητήρια.